κι αρχή του χρόνου, κι αρχή του χρόνου, πάντα καλά τα πάντα του χρόνου, πάντα του χρόνου. Αρχή μιλώνε κι αρχή κηδώνε, κι αρχή κηδώνε, κι αρχή βαλσάμων το μυριγμένο, το μυριγμένο. Και τη στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον ελληνικό λαό. Η χρονιά που πέρασε για τι ενόπλε δυνάμει ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική. Ήταν το έτος τη Εθνοφυλακή και των βετεράνων, των εφέδρων, που με μεγάλη επιτυχία έκλεισε τον κύκλο τη και βεβαίω συνεχίζεται. Συνεχίζεται με την οργάνωση τη παλαϊκή άμυνα. Αυτή η χρονιά που έρχεται, με απόφαση του αρχηγού Γεθά και των αρχηγών των επιτελείων, θα είναι η χρονιά της μέρημνας προσωπικού. Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που αποτελεί το ισχυρότερο οπλικό σύστημα της χώρας. Που χάρη στον επαγγελματισμό, στο υψηλό ηθικό, χάρη στη βαθιά πίστη στις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, δίνει τη μάχη για τη διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και παράλληλα αξιωματική, υπαξιωματική, στρατιώτες, εθνοφύλακες, έφεδροι, είναι παρόντες, δίνοντας στο σύνολο την κοινωνική προσφορά που οι ενόπλες δυνάμεις πάντα δίναν στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός ανταμείβει τις ενόπλες δυνάμεις με τη βαθιά εμπιστοσύνη του. Θέλω λοιπόν εκ μέρους όλων μας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πολίτες που εμπιστεύονται τις ενόπλες δυνάμεις και να τους διαβεβαιώσω ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, είναι εκείνο που θα διασφαλίσει την ειρήνη, έτοιμο ανά πάσα στιγμή να αποκρούσει την οποιαδήποτε απειλή. Χρόνια πολλά.